Η βασική ρογδή μετά την ομάδα που κάνει τα κλιμάκια των μηχανικών είναι στην τυποποιία εδώ στο διάδρομο, η οποία προχωράει στη μία αίθουσα, στον τοίχο της μιας αίθουσας. Το κτίριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στη Λεωφόρο Κνωσού λαβώθηκε μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ο χρόνος μοιάζει να πάγωσε αφού οι μαθητές δεν επέστρεψαν ποτέ στις αίθουσες. Οι μηχανικοί έκριναν ότι το σχολείο είναι ακατάλληλο. Ο τοίχος αυτός έχει ρογμές και από τα δύο σημεία του. Κάπως έτσι ξεκίνησε η Οδύσσια, καθώς 190 μαθητές σκορπίστηκαν σε 5 διαφορετικά σχολεία όπου φιλοξενούνται, με εκπαιδευτικούς και γονείς σε ρόλο σοφέρ να τρέχουν από σχολείο σε σχολείο για να μοιράσουν τα παιδιά. Που σημαίνει πρακτικά, ο γονέας θα πρέπει να πάει στη Χανιόπαρα το πρωί, να αφήσει ένα παιδί και να πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο με όλη αυτή την κίνηση και να είναι ακριβώς και στην ώρα. Την ίδια διαδρομή πρέπει να κάνει και το μεσημέρι. Σύμφωνα με το διευθυντή του σχολείου, οι υποσχέσεις για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν τηρήθηκαν. Συγκεκριμένα ο κ. Αναστασάκης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, μας είπε ότι μέσα Νοέμβρη έως τέλη Νοέμβρη θα έχουν αποκατασταθεί ζημιές, οι βλάβες και το σχολείο θα είναι λειτουργικό πάλι. Αλλά φτάνουμε μέσα Νοέμβρη και ακόμη δεν έχει γίνει η ανάθεση. Ο δικός μας ο ρόλος μελέτη. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ολοκληρώνεται σήμερα, που υποδεχτήκαμε τις σχετικές προσφορές από τις εργολιτικές επιχειρήσεις. Ευελπιστώ ότι και οι άλλοι φορείς, στους οποίους θα πάει ο φάκελος για να μας επιτρέψουν να υπογράψουμε τη σύμβαση, θα ανταποκριθούν σε πολύ σύντομο χρόνο. Η αποκεντρωμένη και το ελεγκτικό συνέδριο είναι τα δύο επόμενα στάδια της διαδικασίας. Αντίθετα, στο πρώην Γερονιμάκιο Βρεφοκομείο, που πληγώθηκε από το σεισμό, οι λιώμενες αίθουσες στήθηκαν μεν, αλλά δεν χώρεσαν όλοι οι μαθητές. Με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να φιλοξενούνται ακόμη στο ΚΕΚ του Επιμελητηρίου στην Αλικαρνασσό, σε έναν χώρο χωρίς αυλή. Έχουν έρθει οι οίσκοι και αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επισκευές, βαψίματα, ό,τι χρειάζεται για να είναι ο χώρος καθαρός και φιλικός για τα παιδιά. Πιστεύω ότι σε μία εβδομάδα θα είναι έτοιμες. Οι που έχουν μπει στο Γερονιμάκιο πρέπει να γίνουν με ρεμέτια επί της ουσίας για να μπορούν να υποδεχτούν ξανά τα παιδιά. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κλείσει σε μερικές ημέρες από σήμερα. Μάλιστα, κάθε μεσημέρι στην οδό Αρχιμίδου στείνεται ολόκληρη επιχείρηση για να διασχίσουν τα παιδιά το δρόμο και να φτάσουν στον κεντρικό όπου τα παραλαμβάνει το λεωφορείο. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια προσπάθεια. Ζητήσαμε την άδεια του διευθυντή και για 2 ώρες τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή. Τα προβλήματα των 2 σχολείων ανέδειξε με ρώτησή του ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Ιντιχάκης.